Ο καλύτερος φίλος σας ποιος είναι? Έχετε? Φίλους κολλητούς δεν έχω. Δίνεται χώρο σε αυτά τα νέα παιδιά, κύριε Μπέζο? Επιλεκτικά ναι, εάν πιστεύω ότι κάποιος νέος έχει κάτι να πει. Είστε αριστερός? Στη συμπεριφορά μου είμαι πολύ αριστερός. Σας βεβαιώ γι' αυτό και πάρα πολύ έντιμος. Ποια είναι η κατηγορία των ηλικίων που δεν θέλετε να συνομιλείτε μαζί τους? Είναι αυτοί που προσπαθείς να τους πείσεις ότι ο ήλιος βγαίνει την Ανατολή και όχι από τη Δύση. Όταν λες κάτι και ενοχλούνται πολύ, ενοχλούνται γιατί ακριβώς λες την αλήθεια. Τι άνθρωπος είστε? Θα σας έλεγα ότι δύο πράγματα δεν έχω κάνει ποτέ μου. Δεν φοβάμαι και δεν έχω ψέματα. Πρέπει τα πράγματα να ξεκαθαρίσουν. Αυτή η δουλειά δεν είναι για όλους. Πώς είναι δυνατόν να λες δημόσια ότι εγώ έκανα φοβερές οικονομίες για να πάρω ένα σμόκινγκ, για να πάω να φάω με την Ταγιάννα? Αισθάνθηκα ότι ζω το παραμύθι. Μου άρεσε να φωτογραφίζουν με διάσημους. Με συγχωρείς κιόλας, αλλά είναι και λίγο ψώνιο. Χοντρό ψώνιο, όχι ψώνιο. Η Ντενίση με έβγαλε στο κουρμπέτι. Έχεις φάει πόρτα, χοντρή πόρτα από τον Παπαρότη? Τι λέω, σας αρέσω? Μου λέει μια καλή φωνούλα. Έφαγα πόρτα τη Μαντόνα. Πού θα είσαι παιδαγωγική, στην Παιδαγωγική Ακαδημία, δάσκαλος δηλαδή? Στα μαθηματικά με σκράτας. Ναι. Μόνο στο πιάνο ξέρω να διαιρώ. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ο καλύτερος φίλος σας ποιος είναι? Έχετε? Φίλους κολλητούς δεν έχω, όχι. Πώς έτσι? Δηλαδή να υποθέσω ότι αυτό που λένε ότι ο Μπέζος είναι καλός χρυσός αλλά έχει μια διορυθμία με τους ανθρώπους γενικά και είναι πάρα πολύ δύσκολος και επιλεκτικός. Επιλεκτικός είμαι, ναι. Ναι. Δύσκολος δεν είμαι. Εντάξει. Επιλεκτικός, για να το διευκρινίσω, ναι. Ότι επιλέγω εγώ με ποιους θα επικοινωνήσω. Αυτό είναι αλήθεια. Σε επαγγελματική. Σε επαγγελματική δεν με νοιάζει τόσο πολύ να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, επειδή με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, ναι. Και επειδή αισθάνομαι υπόλογος απέναντι στους ίσους θεατές στο θέατρο, ίσους τηλεθεατές στην τηλεόραση, δεν με ενδιαφέρει να έχω και άρεστες σχέσεις με κάποιον που συνεργάζομαι. Με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Η τηλεόραση τι είναι για σας? Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και νομίζω μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Σας έχει δώσει η τηλεόραση τη δυνατότητα να ζήσετε καλύτερα? Βεβαίως. Το θέατρο για σας? Και το θέατρο μου έχει δώσει τη δυνατότητα να ζήσω καλύτερα, όσο περίεργο και αν ακούγεται. Αλλά το θέατρο σου δίνεται κάτι άλλο που δεν μπορεί να σου δώσει τηλεόραση, η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να κάνει την τέχνη που λέμε. Ναι. Αυτό ζητούμε το δικό μας. Δηλαδή το να δημιουργούμε, που να αναπλάθουμε την πραγματικότητα αλλά και να εμπεριέχει μια ποίηση μέσα. Αυτό κάνει το θέατρο. Αλλά το θέατρο μου έχει δώσει στιγμές μεγάλης αγαλίασης. Και δόξας. Ναι, και εδώ με την έννοια της αποδοχής. Σας βοήθησε όμως η τηλεόραση πολύ. Για να κάνετε αυτό που θέλετε τελικά στο θέατρο? Ναι, αν και εγώ, σαν όνομα εννοώ. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, ναι, ναι. Και με βοήθησε και οικονομικά. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές. Ναι. Σαν παραγωγός εννοώ. Ναι. Και με χρήματα τα οποία έβγαλα από τηλεόραση. Γιατί γυρεύεις τέτοια ώρα εδώ? Μη μου πεις ότι ο Κοκκαλιώσης σκέφτεται να. Ο Κοκκαλιώσης σκέφτεται να. Και τον αφαιρώ δεύτερος. Εγώ ο κολλητός του. Έτσι φαίνεται. Σήμερα υπάρχουν νέα παιδιά. Εσείς δίνετε χώρο σε αυτά τα νέα παιδιά, κύριε Μπέζο? Τους επιτρέπετε να έχουν έναν χώρο παραπάνω, άμα βλέπετε ένα ταλέντο προκειμένου να ανελιχθεί και να εξελιχθεί καλύτερα? Ναι, νομίζω το κάνω. Όχι, νομίζω, είμαι βέβαιος, το κάνω αρκετά έως πολύ. Αλλά και εκεί επιλεκτικά. Θέλω να πω και στο θέατρο και στην τηλεόραση, κυρίως στην τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι πιο. Είναι μεγαλύτερο το πεδίο που μπορείς να βοηθήσεις κάποιους. Όχι να βοηθήσεις, να μπουν κάποιοι άνθρωποι στο στίβο αυτό, ναι. Να προχωρήσουν. Ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχετε κάνει στη ζωή σας, είτε και δήλωση ακόμα, γιατί κάποιες δηλώσεις έχουν γίνει, ναι. Πάρα πολύ γνωστές εξ αφορμής του τρόπου που έχετε διατυπώσει τις απαντήσεις σας. Ακραίο. Είχα κάνει μια δήλωση κάποτε ότι με την κρίση την μεγάλη, την οικονομική, ότι και με. Η οποία είχε αντίκτυπο και στην τηλεόραση, ότι καλό είναι κάποιοι άνθρωποι να πάνε στα σπίτια τους. Δηλαδή να τελειώνουμε. Εννοείται πολιτική. Όχι πολιτική. Για τους δικούς μας εννοώ. Α, για το θέατρο. Εννοώ για τους ανθρώπους. Όχι για το θέατρο μόνο. Δεν εννοώ για το θέατρο. Για την τέχνη. Για την τηλεόραση. Για αυτά. Δηλαδή πρέπει τα πράγματα να ξεκαθαρίσουν. Και να καταλάβουμε ότι αυτή η δουλειά δεν είναι για όλους. Το ότι είχε αντιδράσεις, είτε το θεώρησε φυσικό, θα ήταν και
ανώμαλο να μην έχει αντιδράσεις. Αλλά ένας από τους λόγους που την έκανα ήταν για να δημιουργηθούν και αντιδράσεις, να ξεκουνηθούμε λιγάκι. Συνεπώς, πρόκειται περί μιας δηλώσεως η οποία έγινε με συγκεκριμένο σκοπό και με συγκεκριμένο στόχο. Ναι. Δεν ήταν μια αυθόρμητη δήλωση. Το είχατε σκεφτεί. Πάντα σκέφτομαι πριν. Το είχατε σκεφτεί. Ναι. Είστε αριστερός? Όχι. Δεν είμαι. Είστε. Τίποτα. Ένας φιλελεύθερος άνθρωπος. Αριστερός έτσι όπως εννοώ με την αριστερά δεν είμαι. Στη συμπεριφορά μου είμαι πολύ αριστερός όμως. Σας βεβαιώ γι' αυτό και πάρα πολύ έντιμος. Καλά, η συμπεριφορά μπορεί να είναι και χριστιανική. Όχι, δεν είναι χριστιανική. Δεν είστε χριστιανός? Είμαι, αλλά όχι. Απεχθάνομαι τους φανατισμούς και όλα αυτά. Ο χριστιανισμός, ξέρετε, είναι ένα μεγάλο φιλοσοφικό κίνημα το οποίο λίγο εφάπτεται της αριστεράς. Ναι. Μην κοιτάτε που. Στην εφαρμογή κάποιων πραγμάτων. Ναι. Εντά πολύ λίγο. Αλλά εσείς αυτή τη στιγμή βλέπετε μια κυβέρνηση που υπάρχει τώρα. Βλέπατε και μια κυβέρνηση που προηγήθηκε τη σημερινή. Ήταν μια κυβέρνηση της αριστεράς με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα να ηγείται αυτής της κυβερνήσεως. Και σήμερα με τον κύριο Μητσοτάκη. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας και για την προηγούμενη και για αυτή την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση τον κύριο Τσίπρα δεν τον ψήφισα. Δεν ανήκω στον χώρο αυτών. Δεν ήταν στα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τον εκτιμώ. Όχι. Επίσης δεν σημαίνει ότι δεν θα εφαρμόσω τους νόμους που ψηφίζει η πλειοψηφία. Γιατί έχουμε και αυτές τις μόδες στη χώρα μας. Ξέρετε τι εννοώ. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι λέγανε εγώ δεν θα εφαρμόσω τον νόμο επειδή τον ψήφισε η κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτά τα θεωρώ γελία πράγματα. Τα θεωρώ ψιογυρίσματα. Το ίδιο ισχύει και τώρα. Πιστεύω ότι τα κόμματα στην Ελλάδα έχουν κάποια βαρύδια πίσω τους. Ανεξάρτητα, γιατί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα είναι, ένα κόμμα σοσιαλιστικό θα είναι, έτσι, το οποίο θα εκφράσει έναν κόσμο, και είναι πολύ φυσικό αυτό, για να κυβερνήσει, όπως είδαμε, κατέφυγε σε συμμαχίες οι οποίες ήταν λίγο παράδοξες. Και βέβαια, όταν ένα κόμμα γιγαντώνεται, είναι πολύ φυσικό στο χώρο του να παίρνει και κάθε καρδιά σκαρίδι. Και να βάζει και νερό στο κρασί. Ακριβώς. Ιδεολογικά. Ναι. Πολιτική είναι. Λοιπόν. Με την παρούσα κυβέρνηση. Η παρούσα κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί αυτό το μεγάλο βάρος της πανδημίας, το οποίο είναι συνταρακτικό. Έτσι. Δεν είναι απλό. Το ζούμε, το βλέπουμε. Έχει κοντεύει ένας χρόνος τώρα. Εγώ πιστεύω, κύριε Χατζή, ότι οι πολιτικοί μας είναι πατριώτες. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Ότι αγαπούν την πατρίδα και θέλουν το καλύτερο. Αλλά είναι και πολίτες του κόσμου. Όχι αγαπώ την πατρίδα μου και, τη συρρυκνώνω. Την ανοίγω. Δηλαδή να κάνει παλαμάρι με τον πλανήτη, με τον κόσμο. Οι εποχές που είμαστε μόνοι μας και θα πορευτούμε και τα είναι ελαφρότητες αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας το έκανε. Εγώ ήμουν υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Να ένα παράδειγμα. Μάλιστα το είχα πει και δημόσια. Διαφωνούσα σε άλλα πράγματα. Αλλά σε αυτό ήμουν υπέρ. Σε ορισμένα κοινωνικά, όπως τα σύμφωνα συμβίωση, κάποια πράγματα που γίνανε, όλες οι κυβερνήσεις έχουν προσφέρει. Αυτό τώρα στο σύμφωνο συμβίωση ήσασταν υπέρ. Και πολλοί από τη δεξιά ήταν, δεν ήταν ναι. Μόνο από την αριστερά. Αυτό μήπως επειδή σας επηρεάζει η μόδα ή το κάνατε από βαφιά συνειδησιακή αντίληψη? Νομίζω, για να είστε. Μα είναι ένα νομικό θέμα, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι ένα νομικό θέμα που όμως διαμορφώνει μια κοινωνία. Ναι. Και εγώ μπορεί να είμαι υπέρ, αλλά το ζήτημα είναι. Εάν αυτό το κάνατε συνειδητά, το είπατε συνειδητά ή το κάνατε γιατί είναι το ρεύμα της εποχής και να μην φανείτε ντεμοντέ. Μα είμαι τόσο ντεμοντέ για πολλούς που δεν χρειάζεται να το προσθέσω εγώ. Θέλω να πω, έχω πει πράγματα τα οποία είναι πολύ κόντρα στη μόδα, δεν τα μετάνιωσα ποτέ. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι όταν λες κάτι και ενοχλούνται πολύ, ενοχλούνται γιατί ακριβώς λες την αλήθεια. Τουλάχιστον την αλήθεια σου. Ή ότι δεν του αρέσει αυτό που λέω. Δεν είπα ποτέ ψέματα. Ναι. Έλεγα αυτό που πίστευα. Ναι. Έκανα κάνει κριτική στην κυβέρνηση την προηγούμενη. Συνομιλούσα με ανθρώπους από την κυβέρνηση, ήξερα. Ναι, πρόσωπα, ναι. Βεβαίως. Σε κοινωνική σχέση εννοώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ας πούμε, δεν συμπαθούσα πολιτικά το ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παίζω μπουνιές και να βρίζω τον πρόεδρο της κυβερνήσεως. Τα θεωρώ γελία πράγματα αυτά. Τα θεωρώ αστείωτες. Πάντως κατέβησε στη λίστα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Ναι, με κατεβάσανε ο Κουβέλης. Διότι ναι. Μου είχε ζητηθεί τότε η βοήθειά μου, την οποία έδωσα, αλλά δεν ήθελα ανταλλάγματα και. Στη λίστα τελευταίο ζωή. Ναι, έτσι τιμήσε ένα και. Ναι, ναι. Άνθρωπο στο Μαυρογιαλού, το λέει το όνομά του, το τραβάει ο οργανισμό του. Και αυτόν τον τοπογλήφορο του στρίξει στο λαρύγγι και θα το πω μάρτυρα στη δίκη. Και φάσκελα. Πολλά φάσκελα. Και όλα τα φάσκελα από εδώ για να πιάνουν τόπο. Όλα τα φάσκελα από εδώ για να πιάνουν τόπο έτσι. Έτσι. Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Μπέζο, εάν από του καινούριου ηθοποιού
θα μπορούσατε να ξεχωρίσετε κάποιον και να πείτε, ρε παιδί, λογικό είναι, ανθρώπινο. Και εγώ μπορεί να είμαι θαυμαστή σα, αλλά βλέπω και κάποιου καινούριου και λέω, α, καλό και αυτό. Και μ' αρέσετε εσεί, μ' αρέσει ο Φιλιππίδη. Ένα κάποιο γεγονότο ότι είμαστε και διαγένεια, αλλά εσεί με το δικό σα μάτι, γιατί είναι διαφορετικό, η διαφορετική οπτική η δική σα, ποιον θα μα λέγατε. Ένα-δυο άτομα που τα ξεχωρίζετε και τους θεωρείτε σημαντικούς. Κοιτάξτε, νεότεροι όταν λέμε στο θέατρο δεν μπορεί να είναι 20 άρδες. 25 άρδες πρέπει να έχουν μια διαδρομή. Όχι, δεν λέω 20 άρδες. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και 35 και. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι ο Χρήστος ο Λούλης είναι ένας πολύ καλός τοπίος. Χρήστος Λούλης. Ο Εμίλιος ο Χιλάκης. Ο Ορφέας ο Αυγουστίδης. Σας αρέσει. Ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος. Ναι, τοπιάρες. Οι γυναίκες. Η Κολιανδρή. Η Σαουλίδου. Η Χατζηπασχάλη. Παίζουν στο Εθνικό Θέατρο. Πολλά νέα, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας είναι ότι δεν υπάρχει τομέας παραγωγής. Ερώτηση. Ναι. Το πιάσατε, γιατί αυτό θα ρωτήσω. Αυτοί οι καλοί ηθοποιοί, γιατί σήμερα, γιατί δεν τους βλέπουμε σήμερα να γυρίζουν αξιόλογες ελληνικές ταινίες. Κοιτάξτε, το σινέμα είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία, ο κινηματογράφος. Είναι θέμα όμως. Βεβαίως. Και έναν πολιτισμό παίζει ρόλο. Τον έχει καβαλήσει τηλεόραση. Ξέρετε, είναι διεθνές το θέμα αυτό. Ακόμα και τα μεγάλα στούντιο των ΗΠΑ καταπιάνονται πια με τηλεοπτικά προγράμματα. Είτε είναι στην συμβατική τηλεόραση, είτε είναι στην συνδρομητική. Αυτό δεν μειώνει την αξία των συναδέλφων. Κυρίως η αξία, ξέρετε, η δική μας, το πόσο μετράς που λένε φαίνεται περισσότερο στο θέατρο. Που είναι η δουλειά μας, η πρώτη μας δουλειά. Στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό εντόνα. Όχι, το λέω επί της ουσίας αυτό, ξέρετε. Ναι, γιατί... Δηλαδή ότι στο θέατρο, ξέρετε τι γίνεται, στο θέατρο επιλέγετε εσείς τι θα δείτε. Εντάξει, στην τηλεόραση επιλέγει ο σκηνοθέτης θα δει. Ένα άλλο πράγμα. Εγώ σας λέω το εξής. Βλέπω, ας πούμε, και αμερικάνικες ταινίες, κυρίως γιατί εκεί έχουν και τα λεφτά. Ακριβώς. Και γυρίζουν πολλές ταινίες. Ο γαλλικός κινηματογράφος και ο ιταλικός πλέον είναι πολύ πίσω. Ναι. Όχι σε ποιότητα, σε παραγωγή. Κάνω, τι λέτε. Ναι. Και βλέπω, ας πούμε, κωμικούς ηθοποιούς, να πάμε σε ένα κομμάτι τέτοιο, οι οποίοι δεν είναι τίποτα σπουδαίο, ας πούμε. Mm. Εδώ έχουμε κωμικούς ηθοποιάρες, ας πούμε. Ναι. Δεν υπάρχει παραγωγή. Μπορεί να κάνουν τον κόσμο και να γελάσει με μια γκριμάτσα, δηλαδή. Κύριε Χατζή, δεν έχουμε αγορά. Δεν έχουμε λεφτά, ας το πω έτσι. Δεν επιχειρήσατε ποτέ να μπείτε σε αυτό το... Στον τομέα της παραγωγής, της τηλεοπτικής, ας πούμε. Της κινηματογραφικής. Θα αστείευεστε. Αν θέλετε να θέλω να αυτοκτονήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σας θέλουμε να αυτοκτονήσω. Δεν υπάρχει. Ξέρετε τι γίνεται. Δεν υπάρχει. Η αγορά η δική μας είναι περιορισμένη. Γιατί μιλάμε ελληνικά, εντάξει. Ναι, και δεν είναι μόνο η γλώσσα, είναι και η διάθεση γενικότερα. Δηλαδή, σας έλεγα πριν κάτι για την πολιτική, ότι δεν πρέπει να συρρυκνωνόμαστε και πρέπει να ανοιγόμαστε. Αυτό υπάρχει παντού. Υπάρχει και στον χώρο το δικό μας. Μας αρέσει λίγο. Το οικογενειακό κλίμα, η ζεστασιά γύρω από το τζάκι και από την οικογένεια. Ναι, και ναι. Αυτό στη δουλειά τη δική μας και στους χρόνους που ζούμε είναι εκτός παιχνιδιού. Τρίκι, 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 μου διώχνε το πόνο. Τρίκι, τρίκι, και κυλούσε η παλιό ζωή. Δεν πρέπει και η χώρα μας να προχωρήσει. Φυσικά. Γιατί εγώ με όποιον έχω συζητήσει και σκηνοθέτη και ηθοποιούς, όλοι θέλουν να γίνουν αγγελόπουλοι και κάτι γύρω από αυτό. Δεν είναι αυτό ο κινηματογράφος μόνο. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο αγγελόπουλος είχε μια δική του ματιά. Και το δικό του τρόπο που σκεφτόταν και αυτό που παρουσίασε. Δεν πρέπει να ευθυμίσουμε λίγο. Δεν πρέπει η κωμωδία να έρθει μπροστά πλέον, κύριε Μπέζο. Δεν πρέπει δηλαδή να. Πρέπει, ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα. Η κωμωδία εννοείται. Πολύ καθόλου εύκολο. Γιατί τα κείμενα είναι δύσκολα να γράφουν. Αυτό που λέτε τώρα, ότι υπάρχει μια. Μια δυστοκία. Δεν υπάρχει και σακελάριο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όχι, υπάρχουν συγγραφείς, αλλά στην τηλεόραση, όταν αναγκάζεσαι να γράψεις έναν όγκο κειμένων, είναι πολύ φυσικό να στερεύεις. Και να επαναλαμβάνεις. Ναι. Και ο Σακελάριος και ο Γιανακόπουλος και ο Τσιφόρος και ο Ψαδάς και ο Πρετεντέρης. Και ο Τζαβέλας και αυτοί είχαν ένα μέρος της δραματουργίας που ήταν καλό. Το υπόλοιπο ήταν πιο μέτριο. Ναι. Αλλά ήταν μια άλλη εποχή, δεν υπήρχε η τηλεόραση. Ήταν κινηματογράφος. Ήταν παιδιά του πολέμου, ήταν άλλο πράγμα. Εσείς είστε ένας συντηρητικός άνθρωπος, πώς θα τον κρίνατε τον εαυτό σας? Εννοείται αν είμαι του γλεντιού και του... Αν είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιο μοναχικός, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στα γρανάζια του συστήματος, στο θεσμικό πλαίσιο που ορίζεται... Είχα το σύστημα το σοβαρότερο, ποιο είναι. Σύστημα μεγάλο. Θέλω να πω, έχουμε και μια τάση να κοροϊδευόμαστε λίγο μεταξύ μας. Ότι είναι ένα σύστημα που μας καταπιεί. Εμείς το διαμορφώνουμε αυτό το σύστημα. Έλεγε κάποτε ο μεγάλος Εφαίρης, είμαστε όλοι αυτοδίδακτοι. Ναι. Και εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία. Χωρίς αυτό να μειώνει καθόλου
την αξία των ανθρώπων, αυτών που έχουν να πούν κάτι. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Έχετε κάνει κανένα δύο φορές τον γκέι. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι. Όχι, κάνω λάθος. Δύο-τρεις φορές. Ναι, με μεγάλη επιτυχία. Και στο θέατρο και στην τηλεόραση, ναι. Ναι, στη ζωή όχι, αλλά στο θέατρο και στην τηλεόραση. Αυτό σας έχει επηρεάσει σχέση με τους ανθρώπους. Όχι. Όχι, γιατί. Κανείς δεν ασχολήθηκε. Δεν ασχολήθηκε. Μα αυτό για να ασχοληθούν οι άνθρωποι πρέπει να τους κεντρήσεις εσύ να ασχοληθούν. Εσύ πρώτος. Όχι, εσύ πρώτος. Σου παραχωρώ τη θέση μου. Δεν θέλω χάρες. Λέγε. Άσπρο. Μαύρο. Ασπρόμαυρο. Μαύρο. Αμάν το πείσμα σου. Με λίγες πινελιές κατά μαύρο. Σοκρατή. Εμίλιε. Εγώ ένιωσα σαν να παίζει ένα ρόλο. Όπως που... όλοι οι άλλοι ρόλοι εκατοντάδες που έχω κάνει. Ναι. Ποτέ δεν το σκέφτηκα δηλαδή. Ναι. Αλλά όμως το παίζατε επιτυχημένο, αυτό λέω. Έτσι άρα λέει. Σημαίνει ότι. Όχι, σαν ηθοποιός το έχετε, όχι το συγκεκριμένο. Κατάλαβα τι λέτε. Ναι. Ναι, είναι ένα κομμάτι, ξέρετε, αυτή η ρόλη είναι επικίνδυνη γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι απαιτούν να πας σε βάθος. Ενώ αυτές οι δουλειές που έκανα εγώ, οι συγκεκριμένες, δείχναν τη συμπεριφορά ενός ναι. ατόμου, αλλά όχι να το πάρουμε έτσι μετρητής, να το αναλύσουμε γιατί είναι έτσι και πώς προέκυψε. Και θεωρείτε ότι μέσα από αυτούς τους ρόλους προσβάλλατε ενδεχομένως σε αυτήν την κατηγορία ανθρώπων. Καθόλου. Όχι. Δεν νομίζω ότι. Και κανείς ποτέ έδωσε ένα σήμα ότι προσευλήθη και βεβαίως δεν ήταν η πρόταση μου αυτή, όχι. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε, κύριε Μπέζο, με την κόρη σας τι γίνεται. Ηρώ. Ηρώ, ναι. Η κόρη μου έχει μια διαδρομή μεγάλη η ίδια. Θα έλεγα πολύ πετυχημένη. Δεν έχει να πάρει από μένα δηλαδή κάτι. Ναι. Έχει μόνο το όνομά μου, το οποίο στην αρχή... Δεν και λίγο. Ναι, το οποίο στην αρχή τη βάραινε λίγο. Κυρίως πολιτικοί έχουν κάνει καριέρα με το όνομα του πατέρα τους, του αδέρφου τους. Αλλά ξέρετε, δική μας δουλειά. Μετράει. Εντάξει, στο σανίδι, εντάξει. Άμα δεν είσαι εκεί, μιλάτε μαζί. Βέβαια. Έχετε δηλαδή. Όχι, μιλάτε για τα θέματα του θεάτου, τη δουλειά σα. Ασφαλώς. Εντάξει, οικογένεια, προφανώς. Βεβαίως μιλάμε. Ναι. Ναι. Μιλάμε τόσο όσο ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα λέμε και όλα. Κυρίως με τα παιδιά, γιατί. Ναι. Καλά, με τα παιδιά, ξέρετε, καλά, δεν είμαστε. Εσείς, ότι δεν πρέπει να είμαστε φίλοι. Είμαστε γονείς. Ακριβώς. Ναι. Τα και παιδιά θέλουν σημείο αναφορά, έτσι. Την παρακολουθείτε πάντως το πρόγραμμα τη. Παρακολουθώ. Και την πορεία τη, αυτό, ναι, ναι. Βεβαίως. Δίνετε συμβουλές, έχετε φωτοκούι, όχι. Δεν το έχω δει. Η μάνα της. Ευτυχώς, ούτε η μάνα της το έχει. Ούτε η μάνα της. Είμαστε κατά των συμβουλών, διότι πρώτα από τα παιδιά βαριούνται φρικτά τις συμβουλές. Και εγώ τις βαριόμουν. Ναι. Ακόμα τις βαριέμαι. Όλοι τις βαριούνται. Και τα παιδιά, οι νεότεροι, θέλουν παραδείγματα και όχι συμβουλές. Social media. Θέλω να ακούσω. Δεν έχω ιδιαίτερες σχέσεις. Καμία. Καμία. Δεν έχετε Facebook. Όχι. Twitter. Τίποτα από όλα αυτά. Instagram και τέτοια. Δεν έχω, δεν έχω. Δεν έχετε. Έχω μόνο παρακολουθώ κάτι στο YouTube και λίγο στα. Καλά, αυτά είναι άλλο. Αλλά δεν επικοινωνώ καθόλου με αυτά. Όχι. Είστε απρόσιτος άνθρωπος. Το να έρθει ένας να με πλακώσει και στα φιλιά δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το θέλετε. Δεν το θέλω και δεν μπορώ να το κάνει γιατί είναι το κλίμα μου τέτοιο. Ναι. Το εάν όμως. Συναντηθώ με ανθρώπους τους οποίους συμπαθώ ή τους εκτιμώ πολύ περισσότερο. Είμαι πάρα πολύ ανοιχτός και πολύ δικός τους. Και έτοιμος να αποκαλύψω και να μου αποκαλυφθούν και αυτοί. Ναι. Αλλά γενικότερα, ξέρετε, κάτσι, και τέτοια, δηλαδή χαρές, πανηγύρια και τι ωραία που είμαστε, δεν είμαι. Όχι. Όταν έρχονται κάποιοι άνθρωποι σας πλησιάζουν γιατί στάριστε. Είτε σας αρέσετε, όχι, αλλά είστε από τους πιο γνωστούς Έλληνες ηθοποιούς ναι. και καλούς ηθοποιούς. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει να βγάλω μια φωτογραφία, μια selfie. Όχι, δεν βγάζω φωτογραφίες. Μπορώ να μιλήσω μαζί τους, ναι. αν χρειαστεί, όση ώρα θέλουν, αλλά φωτογραφίες δεν βγάζω. Ούτε μες στο θέατρο να βγάλω φωτογραφίες αφήνεται. Τι είναι, την παράσταση. Όχι, την παράσταση, εκεί που χαιρετάτε, στο τέλος. Όχι. Έχετε τσακωθεί γι' αυτό το θέμα. Πολλές φορές. Ε? Γι' αυτό. Τσακωθεί, δηλαδή. Εντάξει, έχετε μαλώσει. Έχω αντιδράσει, έχω κάνει παρατηρήσεις. Ναι, αυτό δεν είναι γιατί. Για το προφίλ σας. Είναι πολύ καλό για τους υπολείπους, ξέρετε. Δείχνει, όταν εσύ πας σε μια παράσταση και βγάζεις το κινητό μπροστά, δείχνει ότι δεν σέβεσαι τους υπολείπους. Όταν τελειώσει η παράσταση, πας πληρώσει και δεν βγάλω φωτογραφίες και είναι καλά παιδιά όλοι. Γιατί σας έχω δει και στο θέατρο. Και πράγματι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Στο καμαρίνι σας επιτρέπετε να έρθουν. Κύριε, μια και το λέτε, μια κοιτάτε. Τα τελευταία χρόνια στις παραστάσεις που παίζω, ούτε ένας δεν βγάζει φωτογραφία. Όχι, κανένα. Ούτε ένα τηλέφωνο δεν χτυπάει. Όχι, δεν είναι. Γιατί άραγε. Κάτι σημαίνει αυτό. Ναι, γιατί φοβούνται, μην αρχίσετε. Φοβούνται. Μην αρχίσετε από πάνω από το σανίδι και λέτε, κύριε, γιατί χτυπάει το τηλέφωνο. Αν φοβόταν, δεν θα ερχόντουσαν. Ξέρουν πάρα πολύ καλά
ότι έτσι πρέπει να γίνει. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει και να τα λέμε τα πράγματα. Ένας τόσος φόβος υπάρχει. Μπορεί. Ναι. Μετά το τέλος μιας παράστασης στο καμαρίνι, σας δέχεστε ανθρώπους να έρθω, σας χαιρετήσω. Το καμαρίνι δεν δέχομαι, γιατί συνήθως είναι μικρό και τους βλέπω έξω. Μόλις βγω εγώ δηλαδή στο φωγέ. Συνομιλώ με τους ανθρώπους. Και πολύ άνετα. Και με μερικούς με πολύ ενδιαφέρον. Σε μια πρόσφατη συνέντευξή σας είχατε πει, και το περιμένετε φαντάζομαι το ερώτημα, ότι δεν θέλετε να συνομιλείτε με ηλιθίους. Ναι. Ποια είναι η κατηγορία των ηλιθίων που δεν θέλετε να συνομιλείτε μαζί τους? Είναι αυτοί δηλαδή. Είναι αυτοί που προσπαθεί να τους πείσει ότι ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή και όχι από τη Δύση. Τι άλλο. Μέχρι εδώ. Δηλαδή δεν. Πρέπει να είναι πολιτική ενώ είναι καλύτερη. Δεν είναι θέμα πολιτικό. Είναι θέμα παιδείας αυτό, κύριε Χατζή. Ναι. Πιστεύετε ότι στη χώρα μας υπάρχει μια καλλιτεχνική ελίτ? Όχι ιδιαίτερα. Υπήρχε παλαιότερα. Ναι, δηλαδή ναι. Η γενιά του 30 που λέμε περίφημη ήταν ελίτ. Διαμόρφωσε έναν κόσμο ολόκληρο, ήταν αλλιώς η εποχή. Το σίγουρο είναι ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ ανεβασμένο. Τώρα. Βέβαια. Δηλαδή οι νεότεροι, υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι πετάνε. Και στον χώρο μας, και στον χώρο του σινεμά, και στον χώρο της τεχνικής του κινηματογράφου και στην τηλεόραση, υπάρχει υλικό άφθονο. Και υπάρχουν και πάρα πολύ καλοί και θεωρητικά οπλισμένοι. Και πάρα πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι, και άντρες και γυναίκες. Εσείς, τι όνειρο κάνετε για το μέλλον? Η πρώτη μου αγωνία είναι να φύγουμε από αυτό που ζούμε τώρα. Καλά, εντάξει, αυτό είναι για όλους μας. Να φύγει αυτή η μουτζούρα από το βλέμμα μας. Ναι. Ο σχεδιασμός είναι να μπορέσω να κάνω κάποια πράγματα, κυρίως στο θέατρο, τα οποία δεν έχω κάνει μέχρι τώρα, και σε ένα ρεπερτόριο που δεν ακολούθησα μέχρι τώρα, δηλαδή. Ή τα ακολούθησα αραιά και πού, στο ψυχολογικό θέατρο, στο πιο ποιητικό θέατρο κτλ. Θέλω κάποια χρόνια δηλαδή να ασχοληθώ, εάν μπορώ, να ασχοληθώ με αυτό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απορρίπτω όλα τα υπόλοιπα. Επίσης με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θέλω να κάνετε και κάτι διαφορετικό. Ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ κάποιες μουσικές παρεμβάσεις που κάνω συνήθως. Ναι, μα έχω ερώτηση. Οι οποίες έχουν να κάνουν με την ποίηση κτλ. Ένα βράδυ που βρέχε. Που βρέχε μόνο τον έφυγες αγάπη μου. Ποιος σε πήρε να ξερά και θα τον σκότωνα. Ένα βράδυ που βρέχε μονότονα. Ένα βράδυ που βρέχε μονότονα. Μιλήσαμε στην αρχή, αν έχετε φίλους μας, δώστε μια απάντηση. Αλλά από αυτούς που θεωρείτε φίλους, τέλος πάντων, ποιος είναι ο καλύτερος φίλος, ο πιο κοντά σε εσένα, σε εσάς άνθρωπος, ποιος είναι? Τι σκέφτεστε? Ναι, το ότι σκέφτομαι καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει. Με φέρνετε σε δύσκολη θέση, όχι, όχι. Αλλά όχι είστε τόσο δύσκολοι. Ναι. Φίλοι μου είναι ο Πέτρος ο Φιλιππίδης, είναι ο Εμίλιος ο Χιλάκης, ναι. Είναι ο Γιάννης ο Φέρτης. Ναι, ο Γιάννης ο Φέρτης. Είναι φίλοι μου. Ναι. Μιλώ μαζί τους. Ναι. Δηλαδή, ο Ανδρέας Ομορφωνιός, ο σκηνοθέτης που τον είχα χρόνια. Πολλά χρόνια με τον Ομορφωνιό. Θέλω να πω, υπάρχουν άνθρωποι, η Κατερίνα Ηλέχου, φίλοι μου πολύ, ναι. Κουμπάρα μου, την έχω παντρέψει. Ναι. Και άνθρωποι που δεν είναι, ο Αντώνης Ενικοπολίδης, είναι φίλος μου πολύ. Ο οποίος είναι ένας αθλητής, δεν έχει μια σχέση. Ναι. Θέλω να πω, υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους δεν χρειάζεται να κάνω βαρύγδουπες αναλύσεις και συζητήσεις, αλλά να περνώ το χρόνο μου χωρίς να σκοτώνω την ώρα μου όμως. Γιατί δεν την έχω για σκότωμα καθόλου. Μα σας λέγανε, κύριε Μπέζο, για περιγράψτε μου τον εαυτό σας. Τι είστε, τι άνθρωπος είστε? Θα σας έλεγα ότι ένα είναι βέβαιο, δύο πράγματα δεν έχω κάνει ποτέ μου. Δεν φοβάμαι και δεν λέω ψέματα. Αυτά μπορώ να σας τα πω. Μπορεί να έχω αδικήσει ανθρώπους, μπορεί να έχω κάνει σαγλαμάρες στη ζωή μου και στα προσωπικά μου, αλλά σίγουρα δεν είπα ψέματα και δεν φοβόμουν. Η σύζυγος. Κεφάλαιο, μεγάλο. Η σύζυγος είναι ο γάμος. Τα πάντα. Για μένα. Ναι. Τα πάντα με την έννοια ότι όχι είναι μία σύζυγος, όπως λέει η λέξη, μπαίνουμε στον ίδιο ζυγό. Όχι. Αλλά. Ηθοποιός. Ναι. Και συνομιλητής μεγάλος. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Να μπορείς δηλαδή να έχεις έναν πολύ ισχυρό συνομιλητή από τον οποίο να περιμένεις κάτι παραπάνω από αυτό που έχεις εσύ. Τώρα λοιπόν θα σας κάνω δύο ερωτήσεις. Μία ερώτηση είναι για το τραγούδι. Αυτό είναι, με συγχωρείτε, αλλά το έχω δει σε πολλούς ηθοποιούς. Πάρα πολλοί θέλουν το τραγούδι, τους αρέσει. Έτσι. Είναι πάρα πολλοί ηθοποιοί που έχουν αυτό το ψώνιο, να το πω. Κοίτα το ψώνιο, ναι. Με καλή έννοια το λέω. Βεβαίως. Το έχετε κι εσείς. Σας αρέσει το τραγούδι.
Πώς έτσι. Όχι γενικά όταν τραγουδάει. Όχι, δεν είναι να τραγουδίσει την Καραγιάννενα. Συγκεκριμένο ρεπερτόριο, συγκεκριμένο. Ναι. Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, εγώ θα είμαι πολύ μακριά και θα πιστέψεις πως δεν χωράνε δύο αγάπες σε μια καρδιά. Οι ηθοποιοί έχουν μια ιδιαιτερότητα, τραγουδάμε το στίχο. Ναι. Οι τραγουδιστές προτιμούν τη μελωδία με την έννοια ότι αγαπούν πιο πολύ να ακούν τη φωνή τους κτλ. Εμείς τραγουδάμε το στίχο. Εγώ, δηλαδή να μιλήσω για τον εαυτό μου, όταν καταπιάνω με ένα τραγούδι, το οποίο έχει ενδιαφέρον φυσικά, με ενδιαφέρει τι λέει σαν ιστορία. Η μελωδία υπάρχει. Με ενδιαφέρει να ανακαλύψω αυτό το κειμενάκι το μικρό, σαν να είναι ένα μικρό μονόπρακτο. Το στίχο δηλαδή και το, το ποίημα. Ακριβώς. Γιατί γράφεται. Καταλάβα τι λέω. Ναι. Τι τραγούδια έχετε επιλέξει κατά καιρούς, κύριε? Πάρα πολλά. Δηλαδή αυτά μ' αρέσουν πάρα πολλά, πάρα πολύ τα τραγούδια αυτά των. Μ' αρέσει πρώτα πάρα πολύ το τραγούδι το ρεμπέτικο. Ναι. Το οποίο έχει διαμάντια. Όχι όλα. Όχι. Γιατί είναι πάρα πολλά τα ρεμπέτικα. Είναι αρκετά τα οποία είναι αδαμάντινα τραγούδια και είναι και πάρα πολλά που είναι να κόβει φλέβες σου. Ναι. Λέμε τις αλήθειες. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλη αυτή η γενιά του Χατζηδάκη, του Καθαράκη, του Ξαρχάκου, του Σπανού. Μιλάμε για του Μούτσι μεγάλες στιγμές. Μεγάλα τραγούδια. Και υπάρχει μια γενιά την οποία είχε μείνει λίγο στο περιθώριο, είχε μείνει λίγο στην άκρη, η οποία ανοίξει το ελαφρό τραγούδι. Ελαφρό. Ναι, δεν το λέγαμε. Ναι. Ας πούμε ο Χερόπλος, ο Σουγιούλ, ο Ατίκ, ο Ριτσιάνδης, ο Μουζάκης, μεγάλη μουσική. Μαγικός Γούναρης. Ο Γούναρης. Επειδή τον Γούναρη τον έχουμε σαν τραγουδιστή περισσότερο. Ναι, ναι. Σαν όχι σαν τραγουδιστή, σαν πολύ μεγάλο τραγουδιστή. Ναι, ήταν και βεβαίως όλη αυτή η γενιά των στιχουργών ποιητών. Και νομίζω ότι τους αξίζει να επανέλθουμε σε αυτούς και να τους πάντως, μάθουμε. Μιλάτε με πάρα πολύ πάθος γι' αυτό. Σας αρέσει πάρα πολύ. Σας αρέσει πάρα πολύ. Και σκέφτεστε πάνω σε αυτό να κάνετε πράγματα, φαντάζομαι. Πολύ, ναι. Ξέρετε, δεν έχετε σκεφτεί ποτέ ότι πρέπει η ποίηση να γίνει πιο προσιτή στον κόσμο? Την έκανε ο Μίκης. Ναι. Δηλαδή, όταν τραγουδάς τώρα το Χελιδόνι ή τα υπόλοιπα ναι. τραγούδια ή, έτσι και οι στιγούς του Γκάτσου, αυτά γίνανε. Κτήμα του κόσμου. Εσείς σκέφτεσαι μέσω τη δουλειά σας αυτό να το ναι. δουλέψετε. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό για ξέρω. Φορά, ξέρετε. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά νομίζω ότι θα ήταν και θέμα της επίσημης παιδείας να το κάνει αυτό. Δηλαδή, όχι να κάνει την ποίηση με το ζόρι, αλλά να. Το ζόρι δεν γίνεται αυτό. Ξέρετε τι εννοώ. Ναι, ναι. Να γίνει το σχολείο εγωιτευτικό. Ναι, δεν είναι. Μα αυτό το θέμα. Όλο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, ώστε να καταφύγουν οι άνθρωποι να καταπιάνονται και οι νεότεροι με την ποίηση, με τη λογοτεχνία, όχι μόνο με την ποίηση, με το μυθιστόρημα, με τη λογοτεχνία, με το δίηγμα. Έχουμε λαμπρούς λογοτέχνες. Να καταλήξω με ένα μικρό ερώτημα και να τελειώσουμε για να σας γιατί έχετε και γυρίσματα. Μου είχαν πει ότι είστε πολύ διόρθωμος και να προσέξω στη συνέντευξη. Έκανα κάτι που σας ενοχλήσει ενδεχομένως. Τι να με ενοχλήσει? Δεν ξέρω γιατί το ρωτάω αυτό. Άρα δεν είσαι. Ποιο σας το είπε αυτό να τον παλώσω? Όλοι. Επιβεβαιώνω τη φήμη. Την επιβεβαιώνω. Η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα. Επιβεβαιώνει τον κανόνα. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά, εγώ. Να προσέχουμε πάντα με αυτή την περιπέτεια που μας βρήκε στο γενικό κομμάτι. Αυτό και ας ελπίσουμε. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα έρθουν πολύ καλές μέρες. Και να σας δούμε και πάλι στην Επίδαυρο. Και πάλι. Με κάτι του Αριστοφάνη. Νομίζω αυτό σας αρέσει περισσότερο. Όχι περισσότερο, μου αρέσει και αυτό, μου αρέσει πολύ. Αλλά και η Επίδαυρος πρέπει να βγουν και νεότεροι άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά εγώ. Και εγώ. Πώς είναι δυνατόν να λες δημόσια ότι εγώ έκανα φοβερές οικονομίες για να πάρω ένα σμόκινγκ για να πάω να φάω με την Ταγιάννα? Αισθάνθηκα ότι ζω το παραμύθι. Μου άρεσε να φωτογραφίζουν με διάσημους. Με συγχωρείς κιόλας, αλλά είναι και λίγο ψώνιο. Χοντρό ψώνιο, όχι ψώνιο. Η Ντενίση με έβγαλε στο κουρμπέτι. Έχεις φάει πόρτα, χοντρή πόρτα από τον Παπαρότη. Τι λέω, σας αρέσω? Μου λέει, έχεις μια καλή φωνούλα. Έφαγα πόρτα τη Μαντόνα. Σπούδασες στην Παιδαγωγική Ακαδημία, δάσκαλος δηλαδή. Στα μαθηματικά με σκράτας. Ναι. Μόνο στο πιάνο ξέρω να διαιρώ. Τώρα είναι και ιδιόρυθμη η περίπτωση, ο καλεσμένος. Ιδιόρυθμη. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να λες δημόσια ναι. ότι εγώ έκανα φοβερές οικονομίες για να πάρω ένα σμόκιν, να νοικιάσω ένα σμόκιν τέλος πάντων, για να πάω να φάω με την Ταγιάννα. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, αλλά
Πώς μπορεί να το λες αυτό δηλαδή? Να σου πω την ιστορία από την αρχή. Πες την από την αρχή. Λοιπόν, δούλευα σερβιτόρο στην Έγκλη του Ζαπίου. Ναι. Γιατί από εκεί ξεκίνησα. Ως σερβιτόρος έκανα δηλαδή. Πορτιέρης ήσουνα. Και πόρτα έκανες. Και πόρτα. Στην αρχή, αρχή όμως ήμουν σερβιτόρος. Πρωτού φτάσω στην πόρτα, παράλληλα σπούδαζα. Α, η πόρτα είναι ανώτερο. Βέβαια. Α, είναι ανώτερο. Βέβαια, η πόρτα είναι ανώτερο. Μετά ξέρω. Λοιπόν, δούλευα σερβιτόρος. Μάλιστα. Και ήρθε ο Χατζινάσιος με τη γυναίκα του τη Μαρία και μου λέει: πρέπει να σου γνωρίσουμε την κυρία Χρυσάνθη Λεμού. Λέω: για ποιο λόγο? Λέω: γιατί αυτή είναι φίλη της Νταϊάνας και του Κάρολου. Που είχε σε σημανία να την γνωρίσει. Εγώ είχα, ναι. Μ' άρεσαν να γνωρίζω πάντοτε. Στάρς, ναι. Πρίγκιπες, βασιλιάδες. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, όταν κάνεις κάτι τέτοιο, σε υπολείπτονται περισσότερο, δεν ξέρω, σε θαυμάζουν. Στη δουλειά, στη δουλειά. Α, στη δουλειά. Στη δουλειά, δεν λέω για τίποτα άλλο. Στη δουλειά. Βασιλιάδες, ναι. Αυτό τώρα είναι ένα παραμυθάκι τότε για μένα. Ναι, ήμουν ένα μικρό παιδί. Και τώρα εντάξει, καταλαβαίνεις. Ναι. Ήμουν ένα μικρό παιδί. Και λέω εντάξει, μόλις έρχεται λοιπόν η Λεμού στην Έγκλη του Ζαπίου και κάθεται, λέω: σας παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω λέω, να γνωρίσω την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Μου λέει: θα σας το κανονίσω, μου λέει, αγαπητέ Γιώργο. Με παίρνει λοιπόν μετά από δύο μήνες και μου λέει: έγινε αυτό που μου είπατε, το έχω κανονίσει. Θα είστε την επόμενη εβδομάδα. Στο Λονδίνο αυτά. Στο Λονδίνο. Λέω: δεν έχω, λέω, σμόκιν, δεν έχω, λέω. Μου λέει: εγώ σας κανόνιζα τη συνάντηση. Το σμόκιν, η διαμονή σας και πώς θα έρθετε είναι δικό σας θέμα. Ναι. Και πήγα εκεί και στο σπίτι της και ήταν η Θάτσερ, ο Κάρλος, η Νταϊάννα. Ναι. Και έτσι έγινε αυτή. Αλλά έκανα φοβερές οικονομίες. Πώς αισθάνθηκες τώρα που πήγες? Αισθάνθηκα δέος και μου άρεσε όλο αυτό. Ναι. Μου άρεσε να φωτογραφίζομαι με διάσημους. Ναι. Τώρα με ρωτήσεις για τώρα. Τώρα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αισθάνθηκα ότι ζω το παραμύθι. Και ήταν πολύ ωραίο. Αυτό τώρα, να πούμε, με συγχωρείς κιόλας, αλλά είναι και λίγο ψώνιο δηλαδή. Χοντρό ψώνιο, όχι ψώνιο. Μιλάμε για χοντρό ψώνιο. Με συγχωρείς δηλαδή? Όχι, δεν σας συγχωρώ καθόλου, γιατί ήταν τα λες πολύ ειλικρινά. Είχα ψώνιο να γνωρίζω διάσημους, να γνωρίζω προσωπικότητες, να είμαι μέσα σε. Αυτό το έκανες για να του. Προφανώς για να για το. Για τη φωτογραφία. Για να το δείξεις και σε άλλους. Και να το δείξεις. Κοίτα. Όχι, και να το δείξεις. Μην μου λες τώρα ότι δεν το έκανες. Μα δεν με αφήνεις να τελειώσω. Μας αφήνω. Να το δείχνω, υπήρχε μόνο ελεύθερος τύπος. Ενίνα Βλάχου, καλή τη ώρα η γυναίκα. Μόλις έβγαζα τη φωτογραφία με τον Κάρολο, με την Νταϊάννα, λέω: Νίνα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και έβαζε στον ελεύθερο τύπο. Δεν υπήρχαν κοσμικά, δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε τίποτα. Όχι, τότε δεν υπήρχε. Λοιπόν, ξέρεις τι σήμαινε στον ταχυδρόμο. Είσαι και πολύ μεγάλος. Εγώ είμαι μεγάλος ηλικία, ναι. Ξέρεις τι σημαίνει ταχυδρόμο. 53. Μάλιστα. Δεν είσαι και πολύ μεγάλος. Μεγάλος. Εντάξει. Είσαι πιο νέος από μένα. Εντάξει. Άλλη μέρα. Άλλη μέρα, ναι. Για ξέρεις τι σημαίνει ελεύθερος τύπος εκείνη την εποχή και ταχυδρόμο να σε βάλουν μία φωτογραφία. Ήτανε. Με μικροσκόπιο να τη βλέπεις. Ήτανε, ναι. Ήτανε. Γραμματόσημο. Ποιο γραμματόσημο, μικροσκόπιο. Το γραμματόσημο είναι μεγάλο. Αλλά τις πέρναγες. Τις πέρναγα με πολύ. Έπαιρνα το μηχανάκι, πήγαινα στο ελεύθερο τύπο. Γιατί το έκανες αυτό, δηλαδή? Για να με βλέπουν οι επόμενοι για να πάρω καμιά δουλειά. Πώς θα ξεκινούσα κι εγώ? Η Ντενίση με έβγαλε στο κουρμπέτι. Μου λέει, θα βγάλεις μια κάρτα, ναι. Θα λες Γιώργος Ντάβλας και θα πάμε μαζί στην πρεσβεία της Γαλλίας και εκεί θα μοιράζεις κάρτες. Λέω, και τι θα λέω, δεν θα λες τίποτα. Θα βάλεις το τηλέφωνο σου και θα μοιράζεις κάρτες. Η Ντενίση με έσπρωξε και μετά η Βουγιουκλάκη. Ναι. Δηλαδή σιγά 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 και πήρα κι εγώ μπρος, ναι. Αλλά έπρεπε να σοκάρω. Δηλαδή ήμουνα με την Ντενίση, με τη Βουγιουκλάκη, με τον Αλεξανδράκη, την Όνικα Γαλλία, με όλους αυτούς τους μεγάλους. Αλλά έπρεπε να σοκάρω. Και διάσημους. Και διάσημους. Ναι. Αλλά εγώ πρέπει να βγω εκτός ελληνικών συνόρων. Έπρεπε να βγω προς έτσι τα έξω. Έτσι το είχες σκεφτεί εσύ. Έτσι το είχα σκεφτεί. Και καλά έκανα και το σκέφτηκα έτσι. Ναι. Γιατί δεν μου δίναν πολύ σημασία. Εδώ. Μόλις, ναι, βέβαια. Ναι. Μόλις είδαν την Νταϊάννα, μόλις είδαν τον Μπους, μόλις είδαν την Κλίντον, μόλις που πήγαινα στο εξωτερικό, μετά άρχισε σιγά σιγά να. Άρχισαν η αναγνωρισιμότητα, να σου το πω έτσι. Ναι, άρχισε να γίνεσαι γνωστός και σε αυτούς τους κύκλους. Ακριβώς. Έχεις φάει πόρτα, χοντρή πόρτα από τον Παβαρότη. Ναι. Δεν έχω φάει πόρτα ακριβώς. Πώς δεν έχεις φάει πόρτα? Εγώ ήθελα να γίνω τραγουδίστης της όπερας, ήταν το όνειρό μου. Και είπα στον Τζον τον Μοδινό που ήταν δάσκαλός μου, του λέω: σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα με πας στον Παβαρότη. Όταν ήρθε ο Παβαρότη εδώ να τραγουδίσει στο Intercontinental, πήγαμε στο Ηρώδιο. Πήγε ο Μοδινό στο Intercontinental, συγγνώμη, και με άκουσε. Και του λέω: δάσκαλε, εγώ νομίζω ότι ήμουνα πάνω από τον Παβαρότη. Ναι. Και του λέω: δάσκαλε. Πώς τον είχες για το τίποτα. Αληφή. Ναι, αληφή. Και του λέω: δάσκαλε, του λέω. Πώς με ακούτε? Δεν μου απαντούσε. Του λέω: σας αρέσω?
Μου λέει, έχεις μια καλή φωνούλα, μου είπε. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας. Την επόμενη μέρα τα κλείδωσα όλα. Του λέω, Τζον, έδινα πολλά λεφτά για μισή ώρα για να κάνω μάθημα. Και μου βγήκε και σε καλό, γιατί τραγουδάω όπου μου γουστάρει. Τι τραγουδάς, ας πούμε. Όπερα. Και στα μπουζούκια τραγουδάω. Στο Λεμίο σου αρέσει. Πολλά μου αρέσουν. Για πες το αυτό. Δεν μπορώ τώρα. Α, δεν υπάρχει περίπτωση. Στο τέλος. Θα κλείσουμε με αυτό. Στο υπόσχο, στο τέλος. Δεν κάνω εγώ παζαριά. Μάνα του εσόλε κι ουμπέλατε όσο λεμίο στα φροντατέ όσο λε όσο λεμίο στα φροντατέ στα φροντατέ. Είχα λίγο τράκ. Δεν μου το έχουν ξαναζητήσει έτσι live χωρίς μουσική. Δεν μου το έχουν ξαναζητήσει. Δεν έχω μουσική, δεν ήρθε σήμερα. Για σένα. Δεν ήρθε σήμερα μουσικός. Για σένα όμως, ναι. Έχω μουσικό, αλλά δεν ήρθε σήμερα. Ναι. Έχω ένα φίλο που παίζει φουσκομπούκι. Αλλά για 53 χρονών μια χαρά είναι η φωνή, να ξέρεις. Εντάξει, μια χαρά και ξέρεις κάτι άλλο. Ξέρεις κάτι άλλο. Είναι πολύ πιο ωραίο να τραγουδάς εκεί που όταν σου αρέσει. Αφού σου είπε ο Παπαλώτη, εντάξει, δεύτερος δεν είσαι για μπροστά. Την επόμενη μέρα τα παράτησα. Είσαι για μουγκός πίσω να κάνεις. Για την χοροδία με πήγαινε. Ναι, αυτό σου λέω, για μουγκός. Επειδή λοιπόν εγώ δεν ήθελα να, θέλω να είμαι βασιλιάς στο χωριό και όχι στην Αθήνα. Δεύτερος, αποφάσισα ότι πρέπει να τα παρατήσω. Υπάρχουν καλύτεροι από μένα στη φωνή και έκανα. Απλώς κάνεις το χόμπι σου. Μ' αρέσει να τραγουδάω, μ' αρέσει να ακούω όπερα, μ' αρέσει να παίζω πιάνο. Έχω σπουδάσει. Ναι, δεύτερο. Σημειώνω τώρα μισό λεπτό. Πρώτο ψώνιο, οι φωτογραφίες. Δεύτερο, το τραγούδι. Το αφιερώνω στην Άννα Βύση αυτό, εδώ παρακαλώ. Και εσύ θα φύγεις και θα περάσεις και θα ξεχάσεις κι εγώ θα πίνω ένα αργό σβήνω σε μια γωνιά. Όμως εσύ επέμεινες στα πράγματα με τις δημόσιες σχέσεις, έμεινες σε αυτόν τον χώρο και αγωνίστηκες. Παρά το γεγονός ότι στους Αγίους Αναργύρους που έμενες σε ένα σπίτι που πέρναγε το τρένο δίπλα. Πέρναγε το τρένο και κουνιόταν όλο το σπίτι. Η μητέρα μου ήταν κομμότρη, ο πατέρας μου δούλευε σε αυτοκίνητα, έβγαζε πινακίδες και είπα ότι εγώ θέλω να αλλάξω αυτή τη ζωή και θέλω, ρε παιδί μου, μια μέρα. Είμαι πολύ πατροπαράδοτος και πολύ της οικογένειας. Είπα ότι μια μέρα θέλω να αλλάξω τον τρόπο ζωής της δικής μου και των γονιών μου. Και μέχρι τώρα το έχω καταφέρει δηλαδή και είμαι περήφανος γι' αυτό και δοξάζω τον Θεό. Είσαι η χαρά της παρέας, είσαι σε μια παρά όταν βρεθείς, είσαι το πανηγύρι αυτό που λέμε. Θέλω να είμαι η χαρά της παρέας όπως είπες και θέλω να έχω την προσοχή όλων. Αν δεν την έχω την προσοχή όλων, στεναχωριέμαι. Άμα δεν πάρω την προσοχή και είναι κάποιος άλλος στο τραπέζι και μιλάει περισσότερο από μένα. Δηλαδή έχω πέσει σε μελαγχολία. Ας κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και πολύ σύντομα κοντά σας. Λοιπόν, τώρα, γνώρισες κάποιες πλούσιες γυναίκες που έκανες παρέα μαζί τους. Ναι, ναι. Ξακολουθείς. Ναι, μέσα από τη δουλειά μου. Ναι, μέσα από τη δουλειά μου, ναι. Ε? Και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, ναι. Ποιες είναι αυτές, ας πούμε, οι γυναίκες που... Μία που μου έκανε φοβερή έτσι εντύπωση ήταν η Betsy Bloomingdale's που είχε τα πολυκαταστήματα στη Νέα Υόρκη. Πόσο ετών είναι αυτή τώρα, 90? Τώρα πρέπει να είναι 92 χρονών, τώρα ναι, είναι σε... Σοβατήρα. Αλλά... Πώς το τη γνώρισες όμως, δεν τη γνώρισες τώρα? Δεν τη γνώρισα τώρα, όχι. Τη γνώρισα παλιά, η κυρία Γουλανδρή μου την είχε γνωρίσει, η Ντόντα η Γουλανδρή. Μου είχε πει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ θα φύγω για την Ελβετία και θέλω, μου λέει, να κρατήσει συντροφιά στην Betsy Bloomingdale's και στα παιδιά της. Λέω, μεγάλη Τετάρτη της, λέω, είναι Ντόντα μου, της λέω, πώς να κρατήσω συντροφιά και πού να την πάω αυτή τη γυναίκα, τα μαγαζιά είναι κλειστά. Μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, είναι μεγάλη πόρτα για σένα. Πήγα και νίκησα ένα χώρο, μεγάλη Τετάρτη, έβαλα μια ορχήστρα, έκλεισα τις κουρτίνες και πήρα φίλους
γείτονες, ξαδέρφια και κάναμε το μαγαζί, ήταν αληθινό. Ότι και σπάγαμε πιάτα μεγάλη τετάρτη. Όταν ήταν live. Όταν είναι live. Yeah. Και αυτή πέρασε τόσο καλά, πέρασε πάρα πολύ. Πόσα πήρες γι' αυτό? Δεν πήρα τίποτα. Μετά πήρα όμως κάτι καταπληκτικό. Δεν μπορεί να μην πήρες. Δεν αφήνει τον άλλο να τελειώσει. Μα τι να τελειώσει, ρε. Μόλις έμαθε η Μπέτση πώς ότι το οργάνωσε όλο αυτό το πράγμα και ότι το έκανα για την ίδια τη για να χαρεί, μου λέει: ζήτα μου ό,τι θέλεις. Λέω: θέλω να έρθω στα Όσκαρς. Και ήταν η εποχή με τον Τιτανικό. Ναι. Και τη λέω: θέλω να έρθω στα Όσκαρς και να πάω στο πάρτι του Vanity Fair που δεν μπαίνει μέσα, το Θεό τον ίδιο. Έτσι και έγινε, με κάλεσε στο σπίτι της, όλα πληρωμένα. Στο σπίτι της έμεινες. Έμενα στο σπίτι της. Σε ξεχωριστά δωμάτια. Προφανώς. Φάγατε breakfast μαζί και τα λοιπά. Κανονικά τα πάντα και πάντα αριστερά μου είχε την Άνση Ρίγκαν. Ναι. Τότε που καθώς ήταν ασύνοητο. Ναι, με έβαλε ανάμεσα στην Άνση Ρίγκαν και στη Μαντόνα. Τη το είχα ζητήσει γιατί έφαγα πόρτα από τη Μαντόνα. Δεν έφαγα από τον Παβαρότη πόρτα. Από τη Μαντόνα. Εγώ είχα μια κάμερα τότε, μια φωτογραφική μηχανή. Ναι. Δεν υπήρχαν κινητά. Όχι, τότε. Και το όνειρό μου ήταν να βγάλω φωτογραφία με τη Μαντόνα. Ένα από τα όνειρα. Τρία είχα. Τρία όνειρα στη δουλειά μου, ρε παιδί. Ναι, ρε παιδί, μου κατάλαβα. Να γράφω τα ψώνια εγώ. Ναι, τρία και άλλο ψώνιο. Βάλε και άλλο ψώνιο. Ναι, Μαντόνα. Λοιπόν. Ναι. Και πάω λοιπόν με την κάμερα και τη ζητάω και τη λέω: μπορώ να έχω, λέω, το όνομά μου είναι, μου λέει, δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι το όνομά σου και έφυγε. Άφησε στην πόρτα. λέω εγώ. Σου λέω το όνομά μου, λέει, ούτε με νοιάζει ποιο είναι το όνομά σου και σηκώθηκε και έφυγε. Ήταν με την Demi Moore. Ναι. Γιατί στο πάρτι του Vanity Fair ήταν όλοι στέρες, ναι. Δηλαδή δεν υπήρχε. Και πάω στην Πέτση και τη λέω περίλυπος, τη λέω, ξέρεις αυτό. Μου λέει, μη σε νοιάζει. Σε δύο μέρες μου λέει lunch time και βάζει τη Μαντόνα δεξιά και αριστερά την Άνση Ρίγκαν. Ναι. Τη σκουτούπωσα και τις δύο, όπως καταλαβαίνεις, και βγήκαν οι φωτογραφίες, μια χαρά. Τη είπε το όνομά τελικά. Δεν θυμόταν καν. Μιλάγαμε ώρες επί ώρες. Ώρες επί ώρων. Ναι. Όταν λες κουτούποσα. Σημαίνει ναι, φωτογραφία. Ναι. Κεφαλοκλείδωμα. Κεφαλοκλείδωμα, ναι. Ναι, πώς το λέω. Α, ναι, είναι το πατρινό το κουτούπωμα. Το, ναι, όταν λέμε λέει άλλο πράγμα. Ναι, όχι, ναι. Όχι. Μην χρεώσουμε άλλο. Όχι, δεν χρεώνουμε. Όχι, τη Μαντόνα τώρα και. Όχι, δεν χρεώνουμε. Η γυναίκα δεν είναι ναι, για να παίζουμε. Από αυτά που έχεις βιώσει, γιατί δεν έχεις βιώσει και λίγα, έχεις βιώσει δεκαντάρες πράγματα. Ποιο ήταν το πιο εντυπωσιακό, αυτό που σε εντυπωσίασε περισσότερο? Με έχει εντυπωσιάσει η πραγματική αγάπη της Μιμής Ντενίση, ώστε να με βγάλει προς τα έξω. Δηλαδή έκανε πολύ αγώνα για να με βγάλει προς τα έξω στη δουλειά. Δεν τα έπαιρνε στα γράμματα ή... Όχι, δεν τα έπαιρνα, ήμουν φοβισμένος, ήμουν μικρός και φοβισμένος. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ η στάση της. Και μια άλλη γυναίκα η οποία με έχει στιγματίσει, ας πούμε, είναι η Αλεξάνδρα Κανολοπούλου. Μια ευπατρίδης, μια γυναίκα με έψιλον κεφαλαίο, η οποία με έμαθε πώς να τρώω, πώς να συμπεριφέρομαι. Με έμαθε τρόπους καλής συμπεριφοράς. Έχει φύγει από τη ζωή και της χρωστάω πάρα πολλά. Πάρα ναι. Πολλά. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στην Νταϊάννα. Ναι, ναι. Η οποία ήταν ένα από τα όνειρά σου, αν τη γνωρίσεις, τη γνώρισες τέλος πάντων. Και σε έχει προσκαλέσει σε ένα γεύμα, δείπνο, δεν ξέρω. Όχι. Είχαμε βρεθεί πολλές φορές στο Κέντρο. Κάτι μου είχες πει μια φορά ότι. Τέλος, ναι. Πρωτού πεθάνει, 15 μέρες πριν πεθάνει, που μιλήσαμε στο τηλέφωνο όταν ήταν στην Ελλάδα. Γιατί ήρθε στην Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, και μετά έφυγε για το Σαντροπέ. Και μετά πήγε στο Παρίσι που σκοτώθηκε. 20 μέρες με 25 πρωτού πεθάνει, είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο και με περίμενε 4 μέρες μετά το θάνατό της να φάμε στο Κέσικτον Πάλας. Και μου λέει, σε περιμένω. Και μετά μου ήρθε λίγο ξαφνικό αυτό. Ήμουνα στη Μύκονο και μου ήρθε λίγο ξαφνικό. Ήταν μια ανεπανάληπτη ναι. Έτσι, γυναίκα και πολύ ήταν... είχε το star quality. Ναι, ήταν. Δεν ήταν πριγκίπισσα αυτή, ήταν το κάτι άλλο. Ναι, ναι. Ωστόσο όμως έχεις πει ότι αγάπαγε τον Γκάρολο. Λένε ότι ήταν έγκυος, ούτε έγκυος ήταν, ούτε. Ναι, δεν ξέρω. Θα παντρευόταν ποτέ κάποιον μουσουλμάνο, δεν θα έφερνε σε δύσκολη θέση τα παιδιά της. Και τον αγάπαγε, ναι, τον αγάπαγε. Αφού τον αγάπαγε, γιατί πήγαινε με τον άλλο. Γιατί την είχε φτύσει τόσο πολύ φτύσιμο, εντάξει. Σπούδασες στην Παιδαγωγική Ακαδημία, δάσκαλος δηλαδή. Και δάσκαλος. Μετά πήγες και στη νομική, αλλά δάσκαλος. Δάσκαλος. Τελείως. Πήγες, διορίστηκες. Δεν διορίστηκα ποτέ γιατί δεν ήθελα να διοριστώ. Έπρεπε να κάνω κάτι από αυτό που μου ζήτηκε ο μπαμπάς μου και η μαμά μου. Α. Και γιατί εγώ ήθελα πάντα τη μουσική και ήθελα πάντα το να κάνω, χωρίς να το ορίζω δημόσια σχέση, ήθελα να κάνω αυτό. Και ναι, δεν το καταλαβαίνανε. Ναι. Και είπα, δεν πειράζει, σιγά σιγά. Για να κάνω λοιπόν αυτό το πράγμα που λέγεται δημόσιες σχέσεις, έπρεπε να ξεκινήσω από τη νυχτερινή ζωή.
αλλά όχι όπως είναι σήμερα. Ήξερα ότι όταν θα είμαι σερβιτόρος, μετά θα πάω πορτιέρης, μετά θα οργανώνω τα πάρτι. Και έτσι πήγαινε στη σειρά. Ξέρεις, τότε δεν οι καιροί μας έχουν αλλάξει. Δεν υπήρχαν σχόλες τότε για να τα μάθεις αυτά. Τίποτα. Ήταν του δρόμου. Αυτά τα μάθαινες on the road. Ακριβώς. Ναι. Και μετά πήρα και κάτι σεμινάρια που πήρα κάτι διπλώματα που είτε τα. Έχεις επιχειρήσει μετά να μιλήσεις με ένα παιδάκι, με ένα μαθητή να του πεις. Πήγα και έκανα ως δάσκαλος, όταν σπούδαζα δάσκαλος, έκανα πρακτική. Αυτό, ναι. Και ερχόταν το παιδάκι και μου έλεγε 17 δια 2 επί 3. Του λέω, ρωτάς το δάσκαλο, του λέω, πρέπει να πας να κονίσεις το μυαλό σου, λέω. Όλο το βράδυ θα το σκέφτεσαι και θα ρίξω να μου απαντήσεις. Τι να πω στο παιδί. Δεν το ξέρω. Τι να ξέρω. Τι να γνωρίζω. Στα μαθηματικά είμαι σκράπας. Ναι. Μόνο στο πιάνο ξέρω να διαιρώ. 5 και 5. Γεια σας. 11, γεια σας. Ναι, γεια σας. Λοιπόν, να μου πεις τώρα. Πώς έκανες, τι κόλπο βρήκες, ναι. Γιατί είσαι και διαολικό μυαλό από ό,τι μου λέει η Τίνα, φίνια φίλη μας. Τι κόλπο έκανες να κάθεσαι δίπλα στον Έλτον Τζον. Όχι, δεν ήταν κόλπο. Όχι, Γιώργο, δεν θα τα ωραιοποιείς. Κόλπο έκανες, τρικάκι έκανες. Δεν έκανα κόλπο. Για πες το. Λοιπόν, όταν πέθανε η πριγκίπισσα Νταϊάννα, με κάλεσαν στην κηδεία. Και μου είχαν δώσει κύριο και κυρία Ντάβλα, δύο προσκλήσεις. Κυρία Ντάβλα δεν υπήρχε, η Έλενα δεν υπήρχε τότε. Και είδα ότι ο κύριος Ντάβλας κάθεται ανάμεσα στον Έλτον Τζον και στον Τζορτζ Μάικλ μπροστά και η κυρία Ντάβλα θα ήταν πίσω. Εσύ τι θα έκανες δηλαδή, θα πήγαινες πίσω ή θα πήγαινες εκεί που ήταν ο Έλτον Τζον και ο Τζορτζ Μάικλ. Αυτό έκανα. Απλά πράγματα. Πήγες με την πρόσκληση της Έλενας εκεί. Όχι, με τη δική μου, σαν κύριος Γιώργος Ντάβλας. Δεν μπορεί να είχαν βάλει τρεις άντρες μαζί. Είχαν βάλει ξεχωριστά τον άντρα και ξεχωριστά τη γυναίκα. Ναι. Και εσύ τι θα έκανες όταν είπε κύριος Γιώργος Ντάβλας δίπλα στον Έλτον Τζον και στον Τζορτζ Μάικλ. Έτσι έγινε. Πώς θέλω να μου πεις. Τι έβρισκες κάθε φορά για να βγάζεις φωτογραφίες, όπως με τον Μπούς, ας πούμε. Αυτό το πει, Τίνα ή το διάβασες. Όχι, Τίνα μου. Η Τίνα στο πει. Μου έχει κάνει φροντιστήριο. Σου έχει κάνει φροντιστήριο. Έγινε μια εκδήλωση για τη μονή του Σινά στην Αίγυπτο. Όπου ήταν πέιτρον ήταν ο Μπούς. Θα σου εξηγήσω τι έκανα εγώ. Εγώ έβγαζα δημοσιότητα για την Ελλάδα, για το συγκεκριμένο πράγμα, για τη συγκεκριμένη εκδήλωση που ήταν πολύ μεγάλο γκαλά στη Νέα Υόρκη. Και έπαιρνε μέρος και η πριγκίπισσα Κατερίνη της Ελλάδος και ο πρίγκιπας Αλέξανδρος. Μου ζήτησε λοιπόν η πριγκίπισσα Κατερίνη να βγάλω δημοσιότητα όλο αυτό το γεγονός, να το βγάλω στην Ελλάδα. Εγώ λοιπόν, όταν είδα τον Μπούς, ήθελα να βγάλω την περίφημη φωτογραφία. Ναι. Δεν μπορούσα να βγάλω αυτή τη φωτογραφία. Ναι. Και επινόησε αυτό που θα σου πω τώρα. Δύο μήνες πριν είχε έρθει ο Μπούς, ο νεότερος, επίσκεψη στα Χανιά, στο σπίτι του Μητσοτάκη, του τότε πρωθυπουργού και της Μαρίκας Μητσοτάκη. Γνωστό. Σκεφτόμουν πώς θα πλησιάσω τον Μπούς για να βγάλω τη φωτογραφία. Και αρχίζω και φωνάζω, κύριε Πρόεδρε, με θυμάστε, ήμουν και εγώ στα Χανιά. Άνοιξαν οι. Περάστε, μου λέει, βγάζω τη φωτογραφία και στο τέλος μου είπε, δώσε πολλά φιλιά στην κυρία Μαρίκα και στον κύριο Μητσοτάκη. Έπρεπε να επινοήσω κάτι και έτσι έγινε. Και βγήκε η φωτογραφία. Βγήκε η φωτογραφία, ναι. Ήμουνα και στον καλά. Ήμουνα στον καλά. Αλλά δεν πλησίαζε κανένα. Μια φορά με κάτι δημοσιογράφο στη Ρώμη που δεν το ξέρει ούτε τι να. Και το λέω πρώτη φορά, είναι μια δημοσιογράφος, γνωστή βέβαια πολύ δημοσιογράφος και μου εδώ λέει. Ελληνίδα. Ναι. Ελληνίδα. Μου λέει, άμα είσαι μάγκας, πήγαινε μου λέει να φωτογραφείς με τον Μπραντ Πιτ και την Άνιστον. Είμαστε στο Λαρουσί στη Ρώμη. Λέω, τι δίνεις. Μου λέει το κινητό μου και 100 ευρώ. Οκ. Okay. Τρέχω λοιπόν από μακριά. 15 μαύροι, θεόρατοι. Χωρίς βέρκο. Δεν πλησίαζες, χωρίς βέρκο, δεν πλησίαζε κανένας. Τζένιφερ. Είμαι φίλος του ξαδέρφου σου του Μανώλη που είναι στη λυρική σκηνή. Γιατί ο Μανώλης έτυχε να παίζει πιάνο και να τραγουδάω εγώ στη ναι, λυρική σκηνή. Ναι. Και άνοιξαν εκεί πάλι φωτογραφίες, ιστορίες. Πήρα και τα 100 ευρώ, πήρα και το κινητό. Ναι, αλλά έχεις ένα κινητό της πλάκας. Δεν είμαι της τεχνολογίας εγώ. Ο αδερφός μου είναι της τεχνολογίας, εγώ δεν είμαι. Πώς είναι δύο αδερφιά συνεργάζονται σε μια δουλειά. Ο αδερφός μου είναι πολύ σοβαρός. Είναι της τεχνολογίας και εγώ δεν είμαι καθόλου σοβαρός. Και δεν είσαι της τεχνολογίας. Αλλά. Είναι πολύ ωραίο το δίδυμο, γιατί εγώ θα βγω στην αγορά, θα τρέξω για πελάτες, όχι τώρα στον κορονοϊό, τώρα δεν υπάρχει. Ναι, τώρα δεν υπάρχει επάγγελμα, το ξέρεις, το καταλαβαίνεις αυτό. Ναι, βέβαια, ναι. Αλλά είναι η σοβαρότητα του αδερφού μου και το αλέγκρο το δικό μου φέρουν καλό αποτέλεσμα, πολύ καλό αποτέλεσμα. Για το τι παράλογο σου έχει ζητηθεί. Ναι. Τι περίεργο πράγμα. Το πιο παράλογο μου έχει ζητηθεί, το πιο παράλογο είναι ότι μια κυρία πολύ πλούσια εδώ στην Ελλάδα. Φόραγε ένα κόκκινο φόρεμα και επειδή το φόραγε και οι άλλοι το ίδιο κόκκινο φόρεμα, μου είπε να τη βάλω εκ διαμέτρου αντίθετα στη σάλα της Μεγάλης Βρετανίας. Και έπρεπε να ανακατέψω 300 άτομα, ώστε να πάει μία κυρία από εκεί και η άλλη κυρία από εδώ.
Καλά, αγοράσαν το ίδιο μαγαζί. Έκανε, φταίει το μαγαζί που του πούλησε το ίδιο φόρεμα. Ναι, γιατί. Πού θα είναι πας. Το πιο παράλογο. Ναι, αλλά παράλογο, σκέψω ναι, τώρα ναι. Ότι από τι 4 το απόγευμα μέχρι τι 8 το βράδυ που άρχισε η εκδήλωση έπρεπε να αλλάξω 300 ονόματα. 300 ονόματα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή όμω η κοσμική ζωή στην Αθήνα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, όχι. Ο κόσμος είναι φοβισμένος. Δεν υπάρχει τώρα με τον κορονοϊό. Υπάρχει. Δηλαδή είναι και πιο πριν. Είναι 10 χρόνια πίσω όταν ξεκίνησε η κρίση. Μνημόνια. Όταν ξεκίνησαν τα μνημόνια και η κρίση. Νιώθει ένοχος ο άλλος όταν διασκεδάζει, όταν θέλει να ντυθεί, όταν θέλει να πάρει ακριβό αυτοκίνητο, ένα ακριβό ρολόι. Αισθάνεται ένοχος. Και βλέπουμε ανθρώπους, όχι την περίοδο του κορονοϊού, πριν να φεύγουν στο εξωτερικό να ψωνίζουν κρυφά. Τα ξέρεις αυτά. Θα κλείσουμε με ένα θέμα που αφορά ένα βιβλίο ναι. που ετοιμάζεις. Είναι τραπέζια. Είναι, έτσι, λέγεται Opera Tables. Είναι ναι. τραπέζια της όπερας. Ναι. Είναι ένα coffee table μεγάλο σε 33 χώρες όλο τον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο μου ταξίδι ήταν στη Βενετία εν μέσω κορονοϊού. Με τι φτιάχνεις, τι δείχνεις, αυτό θέλω να πω σε ακροατές. Δείχνει τα τραπέζια στρωμένα από το θέμα της κάθε όπερας. Α, μάλιστα. Λατραδιάτα, κυρία με τις καμέλες, στολισμένα. Άλλο, ναι. Ακριβώς. Παλιάτσι, ναι. που ήταν, διαδραματίζεται μέσα στο τσίρκο. Πήγα στο τσίρκο Μαντράνο, πήρα την άδεια. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο, πραγματικά πολύ ωραίο βιβλίο. Πότε θα το έχουμε στη διάθεση? Κανονικά θα βγει το Δεκέμβριο, αλλά με τον κορονοϊό ήθελα να πάω προς καλοκαιρινή περίοδο. Είπες ότι δεν θες να το πουλάς, θες να το δώσεις σε φίλους. Σε φίλους θέλω να το δώσω, ναι. Και κάποιοι μου λένε, κάποια βιβλιοπολία που έχω ήδη μιλήσει, ότι θέλουν και για πώληση. Αλλά εγώ θέλω πρώτα να το χαρίσω στους φίλους μου. Ναι. Στους φίλους μου. Γιώργο, σε ευχαριστώ που ήρθες. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Εύχομαι να φύγει αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό και να ξαναρχίσει πάλι η Αθήνα να ζει τους παλιούς τις ρυθμούς. Και εγώ το πιστεύω, αλλά θα είναι για αρκετά χρόνια, για 2 χρόνια νομίζω. Ακόμα. Θα είμαστε, ναι, εγκλωβισμένοι σε αυτό. Ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σε ευχαριστώ.